Παρά τις ισχυρές βροχοπτώσεις σε ορισμένα τμήματα της Ευρώπης, στο σύνολο της Ηπείρου η ξηρασία κυριαρχεί. Στη Λιθουανία, για παράδειγμα, οι αγρότες αναγκάζονται να ποτίζουν τις καλλιέργειές τους νυχθημερών. Φοβούνται ότι αν συνεχιστεί η έλλειψη βροχοπτώσεων θα χάσουν το 1/3 της οδιάς τους. Αν συνεχιστεί η λειψιδρία δεν θα έχουμε σοδιά. Όλα εξαρτώνται από τον καιρό. Χρειαζόμαστε βροχή. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ίσως κάνουμε κάποια λιτανία για να βρέξει. Το ίδιο ανήσυχοι είναι και οι δασολόγοι στη Λιθουανία. Φέτος έχουν ήδη εκδηλωθεί 70 δασικές πυρκαγιές και κάθε μέρα ο κίνδυνος νέων πυρκαγιών αυξάνεται. Οι αρχές έχουν καλέσει τους πολίτες σε αυξημένη επαγρύπνηση. Θέλουμε οι πολίτες να είναι υπεύθυνοι. Εάν ανάψει κάποιος φωτιά, να το κάνει στις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις. Στη συνέχεια να σβήσει τη φωτιά με νερό, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πινθύρων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανάφλεξη. Ας προστατεύσουμε το δάσος. Ανάλογη κατάσταση και στην Πολωνία. Οι αρχές κήρυξαν ανώτατο βαθμό κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς στα δάση της χώρας λόγω της ξηρασίας και υπάρχει περίπτωση απαγόρευσης εισόδου σε αυτά. Εάν το επίπεδο υγρασίας του δάσους είναι κάτω από 10% τις επόμενες ημέρες, οι δασικές αρχές θα υποχρεωθούν να επιβάλλουν απαγόρευση εισόδου στα δάση. Πάνω από 170 δήμοι στην Πολωνία έχουν επιβάλει περιορισμούς στη χρήση νερού, ενώ η χώρα αντιμετωπίζει πρώιμο μίνι καύσωνα, με θερμοκρασίες που φτάνουν έως 38 βαθμούς Κελσίου.